Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Κουτρουμάνη. Ένα ερώτημα, κύριε Κουτρουμάνη, με τη μακρά σας εμπειρία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις προκαταβολές των συντάξεων που τρέχουν, την προσπάθεια με την συμμετοχή των ιδιωτών, λογιστών και δικηγόρων να βγουν κάποιες από τις εκκρεμείς συντάξεις και εν εκκρεμότητη και το θέμα με τα δώρα, τα κομμένα και τα επιδόματα. Θα ήθελα λίγο συνολικά να μας δώσετε την άποψή σας, πώς πάνε οι προκαταβολές, τι βλέπετε για τις εκκρεμείς συντάξεις και αν είναι εφικτή διεκδίκηση των κομμένων δώρων από τους συνταξιούχους. Κοιτάξτε, να τα πάρουμε ένα-ένα. Οι προκαταβολές συνεχίζονται. Ναι. Θα καταβάλλονται και μέχρι τις 5 του μήνα, δηλαδή την Τετάρτη. Mm-hmm. Θα παραμείνει η πλατφόρμα ανοιχτή και θα μπορούν να υποβληθούν και νέες αιτήσεις. Μέχρι σήμερα φαίνεται ότι πλησιάζουμε τις 30.000 συνταξιούχους οι οποίοι πήραν προκαταβολή. Mm-hmm. Υπήρξαν προβλήματα και λάθη. Δεν είναι μεγάλος αριθμός, νομίζω, σε σχέση με. Όχι, δεν είναι μεγάλος αριθμός σε σχέση με το στόχο. Mm-hmm. Εγώ μιλούσα πάντοτε βέβαια για 65-70.000. Ναι. Μέχρι εκεί θα μπορούσε να φτάσει. Mm-hmm. Φαίνεται ότι έχουμε αρκετά λιγότερους, γιατί μεταξύ των άλλων υπήρξαν και προβλήματα στη διασταύρωση στοιχείων, κυρίως για οφειλέτες. Mm-hmm. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα πλαφόν των 15.000, ήταν τώρα έχει γίνει 20.000, που μπορούν να ρυθμιστούν μέσα από τη σύνταξη, άρα αυτοί θα έπρεπε να πάρουν προκαταβολές. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρξε δυνατότητα καθάρισης ή διασταύρωση των στοιχείων mm-hmm. μεταξύ των ταμείων και του ΚΕΑΟ και έμειναν αρκετοί χωρίς να πληρωθούν αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Ενδεχόμενα και ελπίζουμε να διορθωθεί αυτό το λάθος. Βέβαια, το μέτρο μπορεί να είναι μία ανάσα και είναι για όσους πληρώθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Δεν αποτελεί οριστική λύση. Σωστό. Χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα. Για πάμε στην οριστική λύση. Οι εκκρεμείς συντάξεις, οι οποίες είναι χιλιάδες και κάποιες εξ αυτών είναι και αρκετά χρόνια. Συντάξεις, βλέπετε, θα τσουλήσει αυτό με τους ιδιώτες. Θα σας πω. Ξεπερνούν τις 160.000 mm-hmm. μαζί με όσους έχουν ασφάλιση και σε άλλες χώρες. Ναι. Τώρα, είναι μία ρύθμιση, ένα μέτρο αυτό με τους ιδιώτες, το οποίο νομίζω ξεκίνησε προβληματικά. Mm-hmm. Θα μπορούσε να υπάρξει μια βοήθεια και από τους δικηγόρους και από τους λογιστές. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά πράγματα που έπρεπε να προηγηθούν, όπως για παράδειγμα μια αλλαγή στην νομοθεσία για την διαδοχική ασφάλιση mm-hmm. και ένα δεύτερο ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει καταχώρηση, ψηφιοποίηση του αρχείου, του ιστορικού, του κάθε εργαζόμενου. Αυτά τα δύο δεν έχουν γίνει. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα αποδώσει αυτό το μέτρο. Από εκεί και μετά να το δούμε στην πράξη, γιατί μένει Μάλιστα. να δούμε και την υπουργική απόφαση η οποία αναμένεται να εκδοθεί. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αναδρομικά. Δώρα, τα κομμένα, τα αναδρομικά. Ναι, υπάρχουν διεκδικήσεις και υπάρχουν και θετικές αποφάσεις δικαστικές. Ωστόσο, θα πάρει και αυτό χρόνο mm-hmm. για να δούμε τελικά αν η κυβέρνηση αποφασίσει να δώσει τα δώρα και σε αυτούς που δεν έχουν κάνει προσφυγές. Γιατί η μειοψηφία είναι εκείνη, λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν προσφύγει και δεν θα πρέπει να οδηγηθούν όλοι οι συνταξιούχοι στα δικαστήρια. Είναι κρίμα. Άρα αναμένεται κάποια απόφαση, κύριε Κουτρουμάνη. Ναι, αναμένεται οπωσδήποτε κάποια απόφαση η οποία θα λύνει το θέμα πολιτικά και αρκετά μετά το Πάσχα πρέπει να σας πω, γιατί υπάρχουν και οι εκκρεμότητες με αναδρομικά. Να θυμίσω για όσους έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και η εκαθάριση θα γίνει μέχρι τέλος Ιουλίου από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι οι οποίοι πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι συντάξεις τους στο 70% από το 60 που είναι, από το 40 συγγνώμη, που είναι σήμερα. Άρα υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ σύντομα απόφαση πολιτική για τα αναδρομικά σχέση με τα δώρα.